Ένα από τα πρώτα ζητήματα που θέσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο από την αρχή αυτής της θητείας ήταν η αλλαγή του πανιού της τέντας και η εν γέννη ανακατασκευή της. Το θέσαμε πάρα πολλές φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο και σε συναντήσεις μας και με τον Δήμαρχο αλλά και στον Αθλητικό Φορέα. Αισθανόμαστε δικαιωμένοι για όλον αυτόν τον αγώνα και για την προτεραιότητα που είχαμε βάλει για την αλλαγή του πανιού. Πιστεύουμε ότι το σημερινό αποτέλεσμα είναι και αποτέλεσμα αγώνων και της ΕΚΑΣΚΕΝΟΠΑ αλλά και των σωματείων, των παραγόντων και των αθλητών που τόσα χρόνια φώναζαν, είχαν βάλει ως στόχο την αλλαγή του πανιού. Θυμάστε ότι είχαμε πολλούς τραυματισμούς από τα νερά που έμπαιναν σε αγώνες, διακοπές αγώνων και μια κατάσταση η οποία όχι μόνο δεν βοηθούσε τον αθλητισμό αλλά τον κακοποιούσε ουσιαστικά. Νομίζουμε ότι αυτό το αποτέλεσμα δείχνει ότι μπορούν συντονισμένες προσπάθειες φορέων, συλλόγων και σωματείων αλλά και της παράταξής μας και της φωνής που έχουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο να πιέσει προσθετικά μέτρα και ένα τέτοιο είναι η αλλαγή του πανιού. Πιστεύουμε ότι από εδώ και πέρα μπαίνει ένα μεγάλο ζήτημα η δημιουργία ενός νέου κλειστού γυμναστηρίου στη Δυτική Πόλη και νομίζουμε ότι πρέπει και αυτό μέσα από τα σωματεία και τους φορείς να αγωνιστούμε έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει πραγματικότητα. Είναι μεγάλη ανάγκη γιατί πλέον δεν επαρκεί η τέντα για προπονήσεις, για νέα παιδιά, για τους αγώνες και για όλες αυτές τις δραστηριότητες που χρειάζονται αυτά τα γήπεδα.